Να πάω στην κυρία Μανολάκου. Κυρία Μανολάκου, εσείς είχατε δώσει μία μάχη. Το ΚΚΕ πάντα δίνει μάχες δυνατές. Είχατε δώσει μία μάχη να είστε το τρίτο κόμμα στη Βουλή. Να ξεπεράσετε φυσικά και τη Χρυσή Αυγή και να είστε το τρίτο κόμμα. Ευτυχώς η Χρυσή Αυγή δεν είναι το τρίτο κόμμα, είναι το Κινάλ το τρίτο κόμμα, αλλά δεν τα καταφέρατε πολύ καλά στις ευρωεκλογές. Γιατί θεωρείτε? Δώσαμε μία μάχη και αυτό που λέγαμε παντού, και οι υποψήφοι δήμαρχοι και περιφερειακοί σύμβουλοι αλλά και ευρωβουλευτές, να γκρεμιστεί η Χρυσή Αυγή από την Τρίτη. Αυτό συνέβη. Σειρά. Και νομίζω αυτό ότι είμαστε όλοι ικανοποιημένοι σε αυτό το τραπέζι που συνέβη. Και θέλω να πω ότι μόνο το ΚΚΕ είχε αυτό το στόχο και το έλεγε και με αυτή την έννοια. Και το Κινάλ το έλεγε. Τρίτη θέση. Και με αυτή και τα άλλα δύο κόμματα επίσης νομίζω ήταν. Θετικά στο να μην το είναι λέγαμε τρίτο κόμμα. Συνεχώς και δυναμικά. Εσείς το λέγατε. Και το λέω γιατί. Γιατί έχει σημασία να συνεχιστεί μέχρι να εξαφανιστεί. Mm-hmm. Η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση γιατί έχει εγκληματική ιδεολογία. Και ευθύνεται και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η Νέα Δημοκρατία γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η δίκη. Μάλιστα. Αλλά χρειάζεται και επαγρύπνηση γιατί το αστικό σύστημα βλέπει και αναδιαρθρώσεις να βγει η Χρυσή Αυγή mm-hmm. με άλλο πρόσωπο. Το λέω τώρα, αυτό. Φαντάζομαι δεν θα πάτε στις εθνικές εκλογές με το ίδιο σύνθημα. Λοιπόν, στις εθνικές εκλογές λοιπόν πηγαίνουμε mm-hmm. Αναλύοντας γιατί πρέπει να ισχυροποιηθεί το ΚΚΕ μέσα στη Βουλή για να μπορεί να ενισχύει τους αγώνες των εργαζομένων μέσα και έξω από τη Βουλή. Και το λέω γιατί αυτή τη στιγμή τα εκλογικά αποτελέσματα των ευρωεκλογών δίνει πόντους στη Νέα Δημοκρατία, mm-hmm. αλλά για να φτάσει εκεί η Νέα Δημοκρατία ενισχύθηκε από την αντιλαϊκή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Συνεπώς αυτός που μπορεί να παλέψει με συνέπεια την αντιλαϊκή πολιτική οποιασδήποτε κυβέρνησης mm-hmm. είναι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία είναι δεσμευμένοι σε συγκεκριμένες αντιλαϊκές πολιτικές οι οποίες αν θέλετε περιγράφονται και στην πρόσφατη έκθεση της Κομισιόν για τα κόκκινα δάνεια, για τους πληστηριασμούς που πρέπει να επιταχυνθούν, για τις δαπάνες. Άρα η επομένη των εκλογών φέρνει αγριότερη πολιτική και με αυτή την έννοια το στήριγμα και η φωνή των εργαζομένων μόνο το ΚΚΕ. Και το λέω γιατί θα μπορούσε να είναι αντιπολίτευση υπέρ του λαού ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα μπορούσε. Μπορεί να έχει διαφορετικό ύφος, mm-hmm. μπορεί να έχει διαφορετικό περιτύλιγμα, αλλά όμως η πολιτική του ήταν ακριβώς υπέρ του κεφαλαίου. Και με την ευκαιρία, αν τελειώνω με αυτό το παράδειγμα, πριν ξεκινήσει η εκπομπή λέγατε για τα διόδια που αυξάνονται. Ναι. Ξέρετε, όταν ξεκίνησε η κρίση, η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ που ήταν η κυβέρνηση εγκρίνανε και δώσανε ζεστό χρήμα επιδότηση προς τους μεγαλοεργολάβους των διόδιων 300 εκατομμύρια σαν αναπλήρωση των χαμένων mm-hmm. εισόδων. Γιατί ο κόσμος δεν είχε να παίρνει το αυτοκίνητο, ναι. να και τότε είχαμε και το περίφημο βεζίνη. Κίνημα του «Δεν πληρώνω» που το είχε αγκαλιάσει δεν ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν τόσο, ναι, αλλά δεν ήταν μόνο μετά, αυτό. Ήταν η οικονομική αδυναμία. Και σήμερα. Αλλά και το 2016 ακριβώς αυτό το επανέλαβε. Μάλιστα. Και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή ενίσχυσε με ζεστό χρήμα γιατί σαν απώλεια εισοδήματος. Αλλά εμείς ρωτάμε, με τη μείωση των μισθών και των συντάξεων υπήρξε αναπλήρωση. Ειδικά για ανθρώπους που είχαν να πληρώσουν στεγαστικά δάνεια mm-hmm. και βρεθήκαν στην ανεργία. Το αντίθετο έγινε. Πληστηριασμοί με τη σέσουλα. Και αυτό θα ενταθεί μάλιστα. μετά τις εκλογές. Λοιπόν, να πάμε. Άρα από κούμπι μόνο το ΚΚΕ. Μάλιστα. Το εφταήμερο, και εσείς το ενισχύσατε. Κυρία Μανολάκου, υπάρχουν στις συλλογικές συμβάσεις. Και να δώσει να ολοκληρώσει και να καταρχάς τον κύριο Λιάπη που δεν έχει μιλήσει σε σχέση 30, με εσάς. 30 δεύτερα, κύριε Τάκη, αν με επιτρέπετε. Η απάντησή μας στο το τι έγινε για τους μικρομεσαίους και ιδίως για τους μισθωτούς
και φάνηκε με την κατάργηση του υπηκατώστατου, με την επαναφορά του κατώτατου στα 650 από τα 380 και στην δέσμευσή μας για 7,5% αύξηση το 20 και 7,5% το 21. Και μετά οι συλλογικές διαπραγματεύσεις πάλι στους κοινωνικούς φορείς που η Νέα Δημοκρατία κατάργησε. Τώρα θα πάω στον κύριο Λιάπη. Κυρία Μανολάκου, σας θέλω λίγο... Θα σχολιάσω ορισμένα πράγματα που πέσανε και στο τραπέζι. Καταρχήν, 700 μνημονιακοί νόμοι υπάρχουν, ισχύουν, τους έχουν ψηφίσει και δεν τους αμφισβητούν και δεν είναι σημείο αντιπαράθεσης προεκλογικής δουλειάς. Άρα έχουν την ίδια στρατηγική και θα την εφαρμόσουν μετά τις εκλογές. Ακυρώθηκαν δύο μνημονιακοί, βέβαια, οι συντάξεις και το αφορολόγητο. Ναι, τίποτε δεν είναι δεδομένο, γιατί η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης... Πάντως ακυρώθηκαν αυτοί. Ναι, έτσι, υπάρχει μια διαμαρτυρία. Και η ακύρωση από τη Βουλή. Ναι, και μιλάει για δημοσιονομικά κενά και εμείς θα παλέψουμε αυτά που ήταν αγώνες των εργαζομένων να κρατηθούν. Όπως και η προσωπική διαφορά δεν πέρασε για τη μείωση των συντάξεων, γιατί το κίνημα των συνταξιούχων είναι στους δρόμους. Θέλω να πω ότι σε ό,τι αφορά τα διόδια... Καλά, δεν είναι ότι ακυρώθηκε για το κίνημα των συνταξιούχων. Ακυρώθηκε γιατί το συμφώνησε ο Πρωθυπουργός με τους εταίρους. Ναι, το υπολόγισε. Ναι, δεν θα το έφερνε όμως στο τραπέζι. Δεν θα το έφερνε στο τραπέζι αν οι συνταξιούχοι. Εντάξει, προφανώς και αυτό μέτρησε. Αλλά θέλω να σας πω ότι το μεγάλο βάρος. Και ξεκίνησε πρώτα από το Γενάρη, από το Γενάρη του 2019 που μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα διόδια, το ΚΚΕ λέει καθαρά κατάργηση των διοδίων και αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Όμως δεν μπορεί να μην θυμηθούμε ότι ήταν μια σκανδαλώδης σύμβαση που υπέγραψε η Νέα Δημοκρατία και μάλιστα όχι μόνο καθιέρωνε διόδια, αλλά απαγορεύει και να φτιαχτούν παράλληλοι δρόμοι για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των ανθρώπων στις μετακινήσεις του. Αυτή τη σκανδαλώδη σύμβαση δεν την έχει ακυρώσει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζουμε με αυξήσεις στο κεφάλι των. Πάντως, ο κύριος Σπύρης στην ανακοίνωσή του λέει ότι βρίσκεται η εταιρεία στα δικαστήρια για τη συμβάση. Αυτές. Εκκρεμούν δίκες. Ναι. Θέλω να πω, θα μπορούσαμε να το αναπτύξουμε από μόνο. Όχι, να μην το αναπτύξουμε, δεν έχουμε και χρόνο. Εδώ υπήρχε μετρητής. Απλά το λέω για την μετρητής. Τα πρώτα χρόνια έχουν ξεχρεώσει αυτά που είχαν βάλει. Μάλιστα. Δηλαδή δεν χρειαζόντουσαν διόδια. Σε ό,τι αφορά το debate. Εμείς διαφωνούμε για το debate των δύο αρχηγών. Ενισχύει την πόλωση και τη φήμωση ουσιαστικά τη άλλη άποψη. Όλων μαζί θα γίνει. Βεβαίως. Γιατί ουσιαστικά θέλουν να εγκλωβίζουν τους ψηφοφόρους, να διαλέξουν μεταξύ δύο σφαγέων των κοινωνικών τους δικαιωμάτων. Πάντως ένας από τους δύο θα γίνει πρωθυπουργός. Και ένας από τους δύο θα γίνει πρωθυπουργός. Θέλω να πω, κυρία Μανολάκου, ένας από τους δύο θα γίνει πρωθυπουργός. Και σε όλες τις χώρες γίνεται και ένα debate μεταξύ των δύο διεκδικητών. Κύριε Τάκη, ακούστε με, το κεφάλαιο και οι επιχειρηματικοί όμιλοι καθόλου δεν ανησυχούν. Ποιος θα είναι πρώτος ή δεύτερος. Γιατί τα προνόμια και μα τα συμφέροντά του. Το debate δεν γίνεται για το κεφάλαιο. Όχι, αλλά ενισχύουν για την πόλωση. Ενισχύουν την πόλωση και την ίδια στρατηγική. Πού ανησυχούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Μήπως η αμφισβήτηση, η διαμαρτυρία και η δυσαρέσκεια διοχετευτούν σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις αυτές που στηρίζει το ΚΚΕ και αμφισβητεί τα προνόμια, τα κέρδη και τη στιγμή εκμετάλλευση του κεφαλαίου. Με αυτή την έννοια θέλω να πω ότι στην προεκλογική αντιπαράθεση δεν υπάρχει μέσα οι συλλογικές συμβάσεις σε κάθε τόπο δουλειάς. Αυτό που αν θέλετε φωνάζουμε, που είχαμε καταθέσει σαν νομοσχέδιο, γιατί ήταν απέτηση 500 συνδικαλιστικών φορέων, εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών και βεβαίως το πετάξαμε στα σκουπίδια. Έχει ξεκινήσει αυτό, το να υπογράφονται εκ νέου συλλογικές συμβάσεις. Συλλογικές συμβάσεις σε κλάδους, πολύ λίγες και με μεγάλες κινητοποιήσεις, ας πούμε στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη υπήρξε, όμως δεν την εφαρμόζουν οι μεγαλοεργολάβοι και εδώ έχει ευθύνες η κυβέρνηση. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τις υποσχέσεις για καλές και πολλές δουλειές, αυτό δεν λέει τίποτε, γιατί ο κάθε επιχειρηματίας από τη μείωση του εργασιακού κόστους αντλεί τα μεγάλη του κέρδη. Ναι. Και γι' αυτό δεν υπάρχει κατοχύρωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που ήταν η μεγαλύτερη κατάκτηση του περασμένου αιώνα. Και αυτή τη στιγμή οι νέοι
Βρίσκονται με εργολαβικούς, με εργολάβους στο κεφάλι τους ή ατομικές συμβάσεις. Τελειώνω. Ναι. Κοιτάξτε, επειδή υπόθηκε πολλά για τον Ραγκούση. Ο Ραγκούσης τι κάνει? Αυτό που έκανε πάντα. Που τον έχετε και συνυποψήφιο, έτσι. Τον αυριανισμό. Τι έλεγε όταν ήταν στο Πασόκ? Ότι φταίει το κουκουέ που πέφτει το Πασόκ και θα έρθει η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως η Νέα Δημοκρατία πήγε σε συγκυβέρνηση με το Πασόκ και φέρανε μνημόνια και στιγμή και τσάκισμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Τι λέει σήμερα? Με το ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι το ΚΚΕ πάλι φταίει που θα έρχεται η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, εμείς λέμε στο ΣΥΡΙΖΑ να τον χαίρονται τον κύριο Ραγκούση. Φαίνεται καθαρά ότι είναι το νέο ΠΑΣΟΚ. Συνεπώς, στις εκλογές στις 7 Ιούλη, αυτό που έχουν δυνατότητα οι εργαζόμενοι είναι να ψηφίσουν μαχητικά, αποφασιστικά το ΚΚΕ για να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση στην αντιλαϊκή πολιτική. Λοιπόν, που θα δώσω το